Χαίρετε φίλες και φίλοι. Σήμερα η εκπομπή μας έρχεται στα βόρεια της πόλης της Θεσσαλονίκης, στον Δήμο της Τριανδρίας, για να γνωρίσει από κοντά τον Ιερό Ναό που δεσπόζει στο κέντρο αυτής. Πρόκειται για τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Βρισκόμαστε στον Δήμο Τριανδρίας, είναι Δήμος όμορος με το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εδώ εδρεύει η ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας. Ο Άγιος Σπυρίδων έζησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος, ποιμήν προβάτων όπως λέμε, όπως λέγεται στο βίο του, και πιστός άνθρωπος και εν συνεχεία ιερέας στην περιοχή εκεί στο χωριό όπου και βρισκόταν ο ίδιος. Μετέπειτα αφού χείρεψε η θέση της Τριμηθούντας στην Κύπρο, τότε εν ενή στόματι όλοι οι συγχωριανοί του τον εξέλεξαν παμψηφί επίσκοπο της Τριμηθούντας. Έτσι έγινε επίσκοπος, δεν άφησε συγγράμματα βέβαια όπως άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ήταν με την πραότητά του, με την υφαλιότητά του, με την πίστη του και το παράδειγμά του, έμεινε ζωντανό στη μνήμη των ανθρώπων και στην Κύπρο, αλλά και όπου αλλού τιμάται το όνομά του, αλλά και σε κάθε ενορία είναι ιδιαίτερα, όπως είπα, δημοφιλής μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Ο Άγιος Σπυρίδων έχει δύο περιόδους, τα θαύματα τα οποία εν ζωή επίησε και τα θαύματα μετά τον θάνατό του. Και η τρίτη περίοδος είναι μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453, όπου μετεφέρθη το Ιερό Λείψανό του, το οποίο και σήμερα έτσι βρίσκεται άφθαρτο, άλλοτο, ένα ζωντανό θαύμα στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν, τα θαύματα μετά το 1453 αφήσει το Λείψανό του, αφήχθη εκεί από έναν ιερέα που το μετέφερε μετά την πτώση, όπως είπα, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην Κέρκυρα, άρχισε και εκεί να φτιάχνει κάποια θαύματα. Κάποια μεγάλα από αυτά είναι τέσσερα, όπου και οι λιτανίες οι οποίες πραγματοποιούνται περιφέροντας το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα. Αρχίζω λοιπόν από τα πρόσφατα. Το μεγαλύτερο θαύμα εκεί είναι η σωτηρία του νησιού στις 11 Αυγούστου από την Πολιορκία των Αγαρινών, όπου και γίνεται από το μεγαλύτερο θαύμα στην Κέρκυρα εκεί και τιμά το Άγιος. Ένα άλλο είτε το πρώτο πενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου, το Μέγα Σάββατο και την Κυριακή των Βαϊονίων, τέσσερις μεγάλες λιτανίες που γίνονται στο όνομά του. Εκείνο όμως που είναι χαρακτηριστικό στη συνείδηση του λαού είναι η συμμετοχή του Αγίου Σπυρίδωνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Γι' αυτό και λέμε τη Συνόδου της Πρώτης Ανεδίθης Υπέρμαχος. Κυκλοφορεί μια άποψη, δεν είναι καταγεγραμμένη, στη συνείδηση όπως λέγω των πιστών, ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας με τον πιο απλοϊκό τρόπο δήλωσε στην Οικουμενική Σύνοδο το ομοούσιον και το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, όπως θα δείτε εδώ στην εικόνα, εικονίζεται ο Άγιος Σπυρίδωνας να κρατάει ένα κεραμίδι, κεράμιο. Και λέγει η παράδοση ότι ο Άγιος Σπυρίδων είπε ότι όπως το κεραμίδι για να κατασκευαστεί αποτελείται από τρία συστατικά, αλλά είναι ένα αυτό το κεραμίδι, έτσι και η Αγία Τριάδα. Δηλαδή, είπε στο όνομα του Πατρός, άρχισε να βγαίνει η φωτιά, και του Υιού
στο χέρι του να μένει ο πυλός που γίνεται το χεραμίδι και του Αγίου Πνεύματος να πέφτει κάτω το νερό. Ψήνεται δηλαδή με τη φωτιά το νερό και το οπυλός και γίνεται το κεραμίδι. Έτσι και η Αγία Τριάδα είναι ένα πράγμα ομοούσιον και αδιαίρετον, αλλά με τρεις υποστάσεις, τον Πατέρα, το Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Άλλα θαύματά του είναι, ήταν τόσο αγία μορφή, οπότε όταν λειτουργούσε ο ίδιος, συλλειτουργούσε με αγγέλους. Δηλαδή λέγανε τις αντιφωνήσεις και το πνεύματί σου, συγχύρια κτλ. Ένα άλλο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνα είναι ότι κάποτε ήταν κάποιοι φτωχοί άνθρωποι και πήγαν στον Άγιο για να του ζητήσουν ελεημοσύνη στην Κέρκυρα αυτό. Τότε ο Άγιος Σπυρίδων μετέβαλε ένα φίδι σε χρυσό, το πήγαν στο ενεχειριστήριο την εποχή εκείνη, πήραν χρήματα, κάναν τη δουλειά τους και όταν απεκατεστάθη έτσι η πτωχία τους ή τι άλλο προβλήματα είχαν έτσι οικονομικά οι κάτοικοι, τότε ξαναεπέστρεψαν το φίδι αυτό στον Άγιο Σπυρίδωνα, το χρυσό δηλαδή, οπότε ο Άγιος το ξαναμετέτρεψε σε φίδι και το άφησε να φύγει. Είναι ένα άλλο τέτοιο θαύμα. Ένα άλλο είναι ότι συντάφο προσφωνή, προσεφώνησε δηλαδή την νεκρή κόρη για να υποδείξει κάποιο άλλο θέμα εκεί, κάποια, έτσι, σε κάποια επιθυμία που είχαν κάποιοι άλλοι κάτοικοι. Άλλο θαύμα του Σπυρίδωνα μετά το θάνατό του είναι ότι υπήρχε μεγάλη ξηρασία, με προσευχή στον Άγιο Σπυρίδωνα έβρεξε και τα σύταρα και τα άλλα που είχαν εκεί στην περιοχή ποτίστηκαν, οι σοδιές τους και τα λοιπά, ήρθε νερό για να, για να χρησιμοποιήσουν έτσι και να ζήσουν οι κάτοικοι. Όπως είπα, είναι πολλά τα θαύματα του πριν, όταν βρισκόμενος ήταν σε ζωή, αλλά και μετά το θάνατό του. Όπως άλλοτε οι μαθητές του Χριστού από πραγματική αλής έγιναν, μεταμορφώθηκαν σε αλής ψυχών, έτσι και ο Άγιος Σπυρίδωνας από ποιμένας πραγματικός που ήταν μεταμορφώθηκε σε ποιμένας ψυχών. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η απλότητα και η μεγάλη αγάπη, η αγαθοσύνη που έδειχνε το ποιμνιό στους ανθρώπους. Πολλά τα θαύματα τα οποία έχει κάνει. Ένα χαρακτηριστικό που δείχνει την αγάπη προς τον κόσμο είναι ότι όταν κάποια φορά πήγαν κλέφτες να κλέψουν τα ζωντανά του, αυτοί έμειναν, κόλλησαν στην κυριολεξία όλο το βράδυ στο σημείο που πήγαν να κλέψουν, συστάνει του Αγίου Σπυρίδωνα. Την άλλη μέρα ο Άγιος όταν έφτασε στον τόπο που ήταν τα ζωντανά του, τους είδε εκεί σταματημένους, κολλημένους τους κλέφτες, τους σταύρωσε και τους άφησε ελεύθερους. Αυτή η αγάπη που έδειξε προς αυτούς τους ανθρώπους έκανε τους τελευταίους να μεταστραφούν και τελικά να ταυτιστούν με την πορεία, την πορεία που είχαν τον Άγιο για να γίνουν μοναχοί του. Ένα άλλο σημείο το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε ως λεπτομέρεια αλλά που δείχνει την ευαισθησία που είχε ο Άγιος Σπυρίδωνας σε σχέση με τους ανθρώπους ήταν όταν μια φορά χτύπησε την πόρτα του ένας οδηπόρος. Αφού τον κάλεσε μέσα στο σπιτικό, είπε την οικονόμο να σερβίρει κρέας στον καλεσμένο. Εκείνη του είπε πως δεν ήταν δυνατόν να σερβίρει εκείνη τη μέρα κρέας, γιατί ήταν μέρα νηστείας. Ο Άγιος τότε ζήτησε να σερβίρει και στους δύο κρέας η οικονόμος. Έτσι, αφού γευμάτισαν και μετά την άλλη μέρα ξεπροβόδισε τον καλεσμένο του, τον φιλοξενούμενο, τον οδηπόρο, ο Άγιος Σπυρίδωνας ξεκίνησε ακόμη πιο έντονη νηστεία για να αναπληρώσει αυτήν την αγάπη με την οποία είχε δεχτεί τον φιλοξενούμενό του. Το 1922, όταν εξορίστηκαν γιατί είναι μικρασιατικοί, έτσι, είναι πρόσφυγες εδώ οι κατοικούντες στην Τριανδρία, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, όταν έφυγαν από εκείνα τα μέρη και δει από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας και την Κεσάρια, μετέφεραν ό,τι ιερό κοιμήλιο είχαν εκεί. Μέσω αυτής των κακουχιών που ήρθαν από εκεί, από τη Μικρά Ασία, μετέφεραν τα λείψανα του Τιμίου Προδρόμου που έχουμε εδώ και δύο, πέρα από το σύνολο των άλλων ιερών εικόνων, έχουμε δύο μεγάλα κοιμήλια. Είναι αυτό η ιερά εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, η ιερά εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, τις χαρακτηρίζουν θαυματουργές ο κόσμος, σε ευλαβείται ιδιαίτερα, και μία εικόνα την Παναγία
τη θρηνοδούσα, κάτι σάξιο με την Παναγία του Χάρου που βρίσκεται σε ένα νησί στους Λειψούς, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί που ευρίσκονται οι κάτοικοι της Τριανδρίας, ο ναός ήταν επωνόματι του Τιμίου Προδρόμου. Όταν ήρθαν εδώ, κατασκευάσαμε ένα μικρό τόλ σαν προσφυγική συνοικία το 1922. Τότε Μητροπολίτης ήταν ο Γενάδιος. Είχε, λένε, η φιβριοχή, παράδοση και αυτό, θα το πούν κι άλλοι, ότι είχε πολλά φίδια. Και τότε όταν αναγερθεί ο πρώτος ναός, με συμβολή και του Μητροπολίτη τότε, τους έπεισε να μετατρέψουν, μια και έχουν και το κοιμήλιο αυτό, την ιερά εικόνα, το ναό επωνόματι του Αγίου Σπυρίδωνος. Και έγινε ο πρώτος ναός. Ο ναός αυτός, είπαμε τόλ, πρώτος ναός, μετά επεκτάθηκε δεύτερος, καταστρέφεται από τους σεισμούς, ο τρίτος, και σήμερα αυτός τον οποίο έχουμε είναι ο τέταρτος ναός, και μόνοι μας θέλω να πιστεύω, ο οποίος είναι πεντάκλητη βασιλική μετρούλο. Έχει χώρους και στο υπόγειο που χρησιμοποιούνται για τις πνευματικές δραστηριότητες, τα κατηχητικά δηλαδή, για το φιλόπτωχο και άλλες δραστηριότητες της ενορίας μας. Η ευλάβεια του κόσμου, όχι μόνο των Τριανδριωτών, αλλά όλη στη Θεσσαλονίκη, είναι μεγάλη στον Άγιο Σπυρίδωνα. Όπως είπα, είναι δημοφιλής και κάθε χρόνο στη μνήμη του σειραίων πάρα πολλοί κόσμος από όλη τη Θεσσαλονίκη που μπορούν να έρθουν εδώ να προσκυνήσουν και να συμμετέχουν εδώ σε όρθιες εκδηλώσεις που γίνονται προς τιμή του Αγίου. Όπως ανέφερα, είχε πρώτα μία κοινότητα, σήμερα είναι Δήμος. Υπάρχει μία καλή συνεργασία της Εκκλησίας και του Δήμου, όλα προς τιμή του Αγίου. Οι κάτοικοι είναι πολύ συνδεδεμένοι με το ναό, είναι ευλαβείς κάτοικοι. Εκκλησιάζονται, είναι εκκλησιαζόμενος κόσμος, πάντοτε η Εκκλησία, αν και είναι λίγο μεγάλη για τα χωρικά μας έτσι εδώ των κατοίκων. Εν τούτης εκκλησιάζεται, περιλαμβάνει όλον τον Δήμο Τριανδρίας και ένα κομμάτι από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στο ναό μας λειτουργούν τρία συμβούλια. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που διοικεί την ενορία, η Ιερανική που συνεχίζει στην επένδυση, βρισκόμαστε τώρα στην εξωτερική επένδυση, όπως ανέφερα. Το 2005 έγιναν τα εγγένεια του ναού, αυτού του τελευταίου από τον νυν Μητροπολίτη μας, τον κύριο Άνθιμο. Έχει φιλοθροπικό έργο, φιλόπτωχο αδελφότητα και οι δραστηριότητες του πνευματικού έργου, θα το δείτε, θα τα πούμε, τα κατηχητικά σχολεία δηλαδή, ανδρών και γυναικών, δηλαδή κοριτσιών και αγοριών. Λειτουργούν 5 κύκλοι Αγίας Γραφής, πάμπολες δραστηριότητες, έχουμε χοροδίες, παιδική χοροδία, γυναικεία χοροδία, θεατρική ομάδα για τις ανάγκες, τις εθνικοθρησκευτικές τελετές τις οποίες πραγματοποιούμε εδώ. Γενικά υπάρχει μία αρμονική συνεργασία των εκκλησιαζομένων, των πιστών δηλαδή, με την ενορία και με το Δήμο και με τους φορείς, τα σχολεία, ό,τι υπάρχει εδώ στην πόλη μας. Εγώ υπηρετώ τον Άγιο εδώ γύρω στα 16 χρόνια. Είμαι ευχαριστημένος και από την ενορία και από την συνεργασία με το Δήμο, με τους φορείς, απόλυτα. Μαζί με εμένα υπηρετούν άλλοι δύο ιερείς, ο πατήρ Παντελεήμων και αυτός Αρχιμανδρίτης και ο πατήρ Ιάκωβος ο Δωροαδίδης. Είμαστε δηλαδή τρεις ιερείς και καλύπτουμε τις θρησκευτικές ανάγκες εδώ της ενορίας μας.
ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ιστορίας του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα είναι το γεγονός πως η καμπάνα που χτυπάει ακόμη και σήμερα έχει φτιαχτεί και με υλικά τα οποία έδωσαν οι κάτοικοι όταν χρειάστηκε να τα συγκεντρώσουν για τη δημιουργία αυτής της καμπάνας. Αυτό μας μαρτυρούν οι δύο κυρίες, η κυρία Μαργαρίτα Αλεξιάδου Φαμέλη και η κυρία Ελένη Ρωμούδη Χαλβατζή, τις οποίες συναντήσαμε εδώ στο ναό, που πέρα από συνεργάτηδες του ναού είναι και παλιές κάτοικοι της Τριανδρίας. Θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε λίγο από το πώς ήταν η Τριανδρία τότε και πώς έχει φτάσει να είναι σήμερα. Πολύ απλή, με μοναχικά σπιτάκια, χαμηλά, με κήπους ωραίους, με κόσμο ζεστό, αδελφωμένο. Ήρθαν όλοι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, πονεμένοι, μπήκαν μέσα σε θαλάμους πρώτα εδώ, πριν έρθουν οι πρόσφυγες, ήταν θάλαμοι και από εδώ πίσω τι ήταν, παράγκες. Και παράγκες από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στρατώνες των συμμάχων. Και μια και ήταν άδεια ύστερα από χρόνια, ήρθαν οι πρόσφυγες, τους βάλαν εδώ, μείναν ο ένας πολύ κοντά στον άλλον, χωρισμένα τα σπίτια, αυτά που βρήκανε και με κουβέρτες ακόμα για να τα κάνουν σαν δωμάτια. Και ακριβώς εδώ έξω από την εκκλησία μας, που είναι το παρεκκλήσι μας, ήταν ένα τόλ, το οποίο κάνανε εκκλησία. Και μέσα εκεί βάλανε τις εικόνες που φέρανε, το λείψανο του Αγίου του Τιμίου Προδρόμου, για να εκκλησιαστούν. Εγώ σαν παιδάκι τη θυμάμαι ακόμα. Και ήρθε ο πόλεμος βέβαια μετά. Η εκκλησία, η πρώτη κτισμένη ωραία του Αγίου, ήταν 47-48 που άρχισε. Άρχισε να χτίζεται τότε. Ναι, άρχισε να χτίζεται. Και θυμάμαι εκείνη την εποχή, επειδή και ο πατέρας μου ήταν μέσα στην Επιτροπή, για να γίνει η καμπάνα που μέχρι σήμερα την έχουμε, γυρίζαμε και μαζεύαμε από τους πρόσφυγες τα ψιά και κατσαρόλες που φέρανε από τις πατρίδες τους, και ήταν πια μετά με την εξέλιξη λίγο άχρηστα, για να γίνει η καμπάνα λίγο πιο φτηνή, τα προσφέρανε. Επομένως, επιτρέψτε μου τώρα λίγο ποιητική αναφορά. Όταν χτυπάει η καμπάνα, ο νου σίγουρα ανατρέχει στις μνήμες. Εγώ γιατί θυμάμαι και η μέρα που πρωτοχτύπησε, που έγινε το πανηγύρι, να πω, το θυμάμαι. Εκ των υστέρων, με το σεισμό του 1978, λίγο καταστράφηκε η εκκλησία. Τη διορθώσανε, έκαναν κάποιες προσθήκες, μια ανακαίνιση, αλλά μετά γκρεμίστηκαν όλα και σιγά σιγά έγινε αυτός ο ναός, που είναι πιο μεγαλοπρεπής. Στην αρχή ήμασταν κάτω, όπως γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Σιγά σιγά ανεβήκαμε πάνω και χρόνο με το χρόνο, με προσφορές, με βοήθεια, γενικά, του κόσμου μας. Τώρα, όσο να σας πω για παλιά, η Τριανδρία δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή. Όλα ήταν πολύ πιο απλά και τα σχολεία, για μας που ήμασταν τότε παιδιά, τα σπίτια. Αλλά εγώ ακόμα θυμάμαι τους μπαξέδες με τις τριανταφυλιές, που λείψανε πια. Τι άλλο να σας πω? Σε αυτό ήθελα λίγο να σταθούμε. Είπε η κυρία Μαργαρίτα, κυρία Ελένη, και επιτρέψουμε έτσι την οικειότητα. Κάθε άλλο, παρακαλώ. Για αυτούς τους μπαξέδες και κυρίως για αυτά τα μέρη, τα γεμάτα, τους κήπους τους γεμάτους από λουλούδια. Εκλείποντας οι κήποι, τα σπίτια με τους κήπους, χάθηκαν και οι κήποι στις καρδιές των ανθρώπων? Λιγάκι αυτό μας απομάκρυνε, γιατί έφυγε εκείνο το ζεστό της γειτονιάς. Γιατί και εμείς σαν κοπέλες, και εγώ είμαι παιδί από προσφυγική οικογένεια, η μητέρα μου Κωνσταντινουπολίτης από το Φανάρι, ο πατέρας μου δέχθηκε προσφυγιά, η μητέρα μου, έφυγαν από μόνοι, μόνο και μόνο να μην τουρκέψουν. Η μάνα της πήρε, μόλις φάσανε η μάνα τους σε παιδική, σε ηλικία γάμου, δύο αδελφές, και είπε: θα πάω στην Ελλάδα, δεν θα αφήσω τα κορίτσια μου να τουρκέψουν. Βέβαια, το προσφυγικό κύμα που ήρθε στην Ελλάδα ήταν η ανταλλάξιμη, ήταν μια συμφωνία του Βενιζέλου τότε για εκείνες τις εποχές. Οπότε πήρανε το δρόμο της προσφυγιάς, αλλά άφησαν τα καλά, τα σπίτια, ό,τι μπορούσαν να φέρουνε.
Εκείνη που δέχθηκε μεγάλο χτύπημα ήταν η Σμύρνη, που κατεστράφει τελείως με την πυρκαγιά που κάει και η Σμύρνη. Και το να βάζουν τα χέρια στο βαπόρι και να κόβονται. Και τα γύρω μέρη της Σμύρνης, δηλαδή Αλάτσατα, Μπουρλά, Κορδελιό, αυτοί υπέστησαν τη μεγαλύτερη ζημιά. Η δική μας, το προσφυγικό κύμα, που κατά κανόνα κατοικείται από Καπαδόκες, από την Κεσάρια της Καπαδόκης, από το Ιντζέσου, από τον Εύσεχυρ, από την Μαλακοπή, αυτή είναι η γνήσια Ανατολίτε που μόνοι τους το λέγανε, δεν είναι βρισιά, καραμαλίδες είμαστε. Ναι, κράτησαν, κράτησαν την πίστη και έδωσαν τη γλώσσα. Όμως δεν παρέλειψαν να φέρουν τα ιερά και τα όσια, αυτά όλα τα κοιμήλια, όπως είναι μέσα ο Άγιος Γιάννης με τη Λειψανοθήκη. Κεντυμένη επιτάφη, δηλαδή φέρανε τα πιο πολύτιμα πράγματα με πολύ ανεπτυγμένο το θρησκευτικό του συνέστημα. Τους έβλεπα και μεγάλες γιαγιές, επίσης μικρά παίζαμε και στον Εσπερινό και στις Λιτανίες και στην οποιαδήποτε εκδήλωση, δεν έλειπαν αυτές οι γιαγιές από κάθε νηστεία απαραίτητη. Όσες μέρες ο χρόνος είχε νηστεία, ήξερα. Ελληνικά δεν μιλούσαν πολύ-πολύ. Mm-hmm. Πηγαίναμε σε μπακάλικο, μας στέλνανε οι γονείς μας και άλλο από τουρκικά. Ο κάθε μπακάλις με τουρκικά. Και στην πατρίδα τους μάθαιναν την ελληνική γλώσσα και μάλιστα όχι μόνο καθαρεύουσα στα χρόνια που ζούσαν εκεί και αρχαΐζωσα. Έχω εγώ αναγνωστικά της μητέρας μου με αρχαΐζωσα γλώσσα. Ελένη, αλλά οι δικοί μου δεν ξέραν τουρκικά. Όχι, λέω, γιατί κοιτάξτε, ως μέσα η Ανατολή, η Ανατολή. Έτσι. Και διατήρησαν αυτόν τον δεσμό όσοι ήρθαν από εκεί. Οπότε όταν βρισκόταν μεταξύ τους μιλούσαν τουρκικά. Αφού αρπάξαμε μερικές λέξεις και προσπαθούσαμε και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται. Αλλά ότι μιλιόταν πολύ μιλιόταν. Δεν παρέλειπαν όμως, σας λέω, να είναι τυπική τακτική στο θρησκευτικό του συνέστημα και πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Και αυτό το πράγμα ήταν να τους το βάζει κανείς. Το μεταδώσει. Τα σπίτια ήταν πολλά. Φυσικά από τους γονείς και εμείς μας μεταλαμπάδευσαν την πίστη και τα ιερά και τα όσια, τα οποία θέλουμε να τα αφήσουμε. Εμένα τα εγγόνια μου σήμερα είναι πέμπτη γενιά στην Τριανδρία. Ήρθε η γιαγιά με τον παππού. Ο παππούς μπήκε στο ψαλτήρι. Είπε να πάω να δω ποιον Άγιο έχουμε. Βρήκαν τον Άγιο Σπυρίδωνα. Και με πολύ χαρά τον δέχθηκαν, γιατί είναι ένας Άγιος. Ναι, με γεννήθηκε στην Κύπρο, στην Δρυμηθούντα, αλλά οι Κερκυραίοι τον έχουν. Και όπως διατηρείται μέχρι σήμερα, άφθαρθο το ιερό σκήνομά του. Όσο και για μας τον λατρεύουμε, γιατί θέλω να πιστεύω ότι είναι η μοναδική εκκλησία στη Θεσσαλονίκη. Mm. Το πανηγύρι μας έχει παράδοση. Το ζούμε όλοι πάρα πολύ έντονα. Αγαπάμε πάρα πολύ τον Άγιο, την εκκλησία μας. Φροντίζει ο καθένας με τον τρόπο του. Έχουν, είναι η τέταρτη, το 48, ο Σπυρίδωνο Απαμίας, ο οποίος μετά πήγε στη Ρόδο, ήταν αυτός που έκανε τα πρώτα εγγένεια σαν ναό σχετικό από παράγκα και από τόλ. Ήμουνα μικρή. Να πω την ηλικία μου, δεν με ενδιαφέρει. Εν έτη 1948 εγώ ήμουν 6 χρονών. Θυμάμαι η μαμά μου που με έφερε και με ανέβησε στο Στασίδι να παρακολουθήσω όλο το λειτουργικό των πρώτων εγγενείων που είχε γίνει μια επιτροπή από τον Τσεϊρέγμπαση τον Δημήτριο, από τον Γελεγκουρίδη τον Δημήτριο, από τον Σάβα Σαβίδη. Αυτή είχε γίνει μια επιτροπή και όπως είπε η κυρία Ρίτα, ακόμη και τα μπακύρια που φέραν από τις πατρίδες και με χρηματικά ποσά ελάχιστα έδινε ο κόσμος την προσφορά του για να λειτουργήσει και να μπει. Ήταν τρίκλητος ο ναός βασιλικού ρυθμού. Τώρα έγινε πεντάκλητος. Βέβαια έχουμε και έναν πάρα πολύ σωστό και χαρισματικό προϊστάμενο, ο πατήρ Αντώνιος, ο οποίος είναι πάρα πολύ τελετουργικός. Σε κάθε εκδήλωση δίνει την ανάλογη έμφαση, ελέγχει τα πάντα, ψυχή και σώμα, βρίσκεται και σαν ιερομόναχος, δεν έχει άλλες ασχολίες, το μυαλό του είναι μέσα στο ναό, μας έχει όλους συγκεντρωμένους, ο καθένας με αγαστή συνεργασία, αγαστή όταν λέμε, το κάθε τι το παραμικρό το ελέγχει και δεν ξεφεύγει τίποτε. Είμαστε ενωμένοι όλοι μια γροθιά, δηλαδή που προσπαθούμε να βοηθήσουμε, γιατί θέλουμε να μείνουν στις μεταγενέστερες γενές, να σκαρούν αυτόν τον περικαλέστατο ναό οι επόμενες γενές από εμάς που θα έρθουν.
στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, εδώ στην Τριανδρία, είναι αλήθεια ότι η ζωή δεν σταματάει ποτέ, καθώς αν κανείς κοιτάξει τα ανάλογα χαρτιά, τα ανάλογα διαφημιστικά έντυπα, βλέπει ότι υπάρχουν πάμπολες δραστηριότητες, για τις οποίες θα μας μιλήσει ο προϊστάμενος του ναού, ο Πατήρ Αντώνιος. Πατέρα Αντώνη, είναι αλήθεια ότι είναι γεμάτο το χαρτί από δραστηριότητες της ενόρειας. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τις βασικές, τα κατηχητικά σχολεία. Λειτουργούν όλες οι βαθμίδες, δηλαδή κατώτερο, μέσο και ανώτερο, αγοριών και κοριτσιών, και λειτουργεί και ένα μικρό τμήμα προκατακτικό για παιδάκια κάτω από τετάρτης δημοτικού, κάθε Κυριακή αυτό. Και έχουμε πλούσια συμμετοχή. Λειτουργεί ένα τμήμα γονέων που γίνονται διάφορα, κύκλοι για διάφορα παιδαγωγικά θέματα κάθε Κυριακή την ώρα που τα παιδιά τους ασχολούνται στον κατηχητικό. Οι γονείς, οι μανάδες μετέχουν σε αυτό το τμήμα. Λειτουργούν ανδρών και γυναικών πολλά τμήματα κύκλου Αγίας Γραφής και μάλιστα πολλά από αυτά γινόντουσαν παλαιότερα στα σπίτια. Τώρα έρχονται εδώ, τους παρέχεται αυτή η δυνατότητα και η πνευματική κάλυψη και αγάπη από τους ιερείς και τους συνεργάτες μας εδώ. Ταυτόχρονα υπάρχει βιβλιοθήκη, υπάρχει θεατρική ομάδα που καλύπτει τα εθνοθρησκευτικά θέματα, υπάρχει χοροδία μικρών παιδιών, παιδική, και η χοροδία η γυναικεία, όριμων γυναικών, που έρχονται εδώ στην εκκλησία, πέρα από τα τραγούδια και από τα άλλα πατριωτικά έτσι, άσματα που μαθαίνουν, μετέχουν κάθε Σαββάτο στη Θεία Λειτουργία, ψάλλουν τη Θεία Λειτουργία, στην παράκληση και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που θα του ζητηθεί. Πείτε μου λίγο, εξηγήστε μου, για ποιο λόγο μία ενορία να έχει πέρα από τις κατηχητικές, τις ομάδες, τόσες δραστηριότητες. Τι έρχεται να καλύψει, για ποιο λόγο να κάνει ενορία. Θέλουμε να μεταλαμβαδεύσουμε στα παιδιά τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Με τον πιο χριστιανικό και απλό τρόπο. Εμείς δεν κοιτάμε από τα παιδιά ούτε να τα εκμεταλλευτούμε, ούτε να πληρωθούμε, ούτε να μας πληρώσουν, ούτε να περάσουμε δικά μας μηνύματα. Τους μεταδίδουμε, γίνομαι στα Ευαγγελιστές του Λόγου του Θεού. Να έχουν αγάπη μεταξύ τους, τους μαθαίνουμε την καλή άμυλα, τη συνεργασία, τους καλλιεργούμε το πνεύμα, την ψυχή, τους καλλιεργούμε γενικά και τους παιδαγωγούμε εις Χριστό. Αυτό είναι το έργο της ενορίας γενικότερα. Δεν πιέζουμε κανένα παιδί, ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας, εκεί οι αβολείς έρχονται, τα στέλνουν οι γονείς, τα παιδιά, τα αγοράκια έχουν την ιδιαίτερη δυνατότητα να μετέχουν και μέσα στο Άγιο Βήμα και να διακονούν στις πνευματικές ενασχολήσεις που γίνονται στο ναό. Έχουμε πλούσια πνευματική δραστηριότητα, πολλές λειτουργίες. Γενικά, ό,τι κάνει κάθε ενορία. Ναι, μην το λέμε γενικά ό,τι κάνει κάθε ενορία, γιατί έρχομαι να ρωτήσω ακριβώς αυτό το οποίο θέσατε. Βλέπουμε ότι τελευταία χρόνια ο αριθμός των παιδιών στα κατηχητικά μειώνεται για διαφόρους λόγους, δεν είναι του παρόντος. Το συναντάτε αυτό επίσης στην Τριανδρία και πώς αντιμετωπίζετε. Να σας πω, ξέρετε τώρα τα παιδιά τα έχουν κάνει ρομπότ. Στα παιδιά έχει μείνει ένας κοινός χρόνος το Σαββατοκύριακο. Οπότε εκεί έχουν ποδοσφαίρο, έχουν μπάσκετ, έχουν κοινό, έχουν το άλλο, τους βάζουν τέτοια θέματα. Οπότε εμείς προσπαθούμε να βρούμε χρόνο πότε μπορούν τα παιδιά να ανταποκριθούμε. Κι ας είμαστε κοπομένοι και ας είναι πέρα από το ωράριό μας, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ακόμη και 12 η ώρα και 1 ώρα το μεσημέρι, προσπαθούμε να είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε στις ώρες που τα παιδιά μπορούν, χωρίς να χαλούμε το υπόλοιπο πρόγραμμα το οποίο έχουν, ας πούμε, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε σε άλλες δραστηριότητες που τα στέλνουν οι γονείς, είτε στα φροντιστήρια κτλ. Είναι τόσο γεμάτα τα προγράμματά τους, που για μας είναι άθλος που κλέβουν τα παιδιά έτσι αυτόν τον χρόνο και έρχονται εδώ. Και ξέρετε, χωρίς να είναι εγωιστικό, εδώ παίζει ρόλο η παρουσία του ιερέως και η αγάπη προς τα παιδιά και των συνεργατών. Δηλαδή, δεν μας ψάχνουν τα παιδιά, τώρα εμείς τα ψάχνουμε για να τα φέρουμε στην εκκλησία, για να φτιάξουμε παιδιά, για να υπάρχει μια διαδοχή. Γιατί τα παιδάκια είναι η ελπίδα της εκκλησίας. Και αν τα παιδιά εκλείψουν, θα είμαστε ένα εκκλησίασμα πλέον ορίμων ανθρώπων. Οπότε η εκκλησία χρειάζεται τους νέους και τις νέες στην εκκλησία. Εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε όλων των ηλικίων. Ξέρετε,
μόνο, δεν ξέρω σε άλλες συνορίες, λείπει. Υπάρχει μία καμπύλη μεταξύ 25-35, εκεί υπάρχει γενικά μία καμπύλη. Παραπάνω υπάρχουν όλοι. Πιο κάτω ναι. Μία καμπύλη από 25 ετών, έτσι, μέχρι 35-40 θα έλεγα. Το έχετε αναζητήσει αυτό, γιατί να συμβαίνει? Συμβαίνει, κοιτάξτε να δείτε. Στα 20-25 τα παιδιά μέχρι τότε είναι εδώ. Μετά κάπως λίγο φεύγουν και έρχονται. Αυτό είναι διαχρονικό, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή από, ότι, έτσι, από τον εαυτό μου μακρύνω και τους φίλους μου και τους γνωστούς μου, υπάρχει μία καμπύλη αυτή. Πάντοτε υπήρχε και υπάρχει. Βέβαια, καμιά φορά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα σκάνδαλα, κάποια προβλήματα, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι και οι ιερείς και οι συνεργάτες στην Εκκλησία είναι άνθρωποι. Και εν διασκήσει των καθηκόντων τους, καμιά φορά, όπως λέγει ο προφήτης, ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, καμιά φορά μπορεί να υπερβάλλουμε, να είμαστε οξύθυμοι, μπορεί να δημιουργούμε και εμείς κάποιες έτσι καταστάσεις. Αυτά έχουν αρνητικό έτσι αποτέλεσμα στο πίμνιο. Και μπορεί, ας πούμε, να αλακίσουν, έτσι να πικραθούν, ξαναεπανέρχονται, διότι στο πρόσωπο του ιερού, των συνεργατών, στο Θεό, το Θεό επιζητούν και όχι εμείς. Εμείς είμαστε τα όργανα, είμαστε οι διάκονοι που μεταφέρουμε τη χάρη του Θεού ή το Λόγο του Θεού για να αγιαστούν και να καθαγιαστούν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Μια διακονία που, όπως είπατε, δεν σταματάει στα νεαρά παιδιά, αλλά συνεχίζεται και στα όρημα παιδιά. Ναι, και θέλω λίγο να σταθούμε αυτό. Δεν χρησιμοποιείτε τους μεγάλους ανθρώπους απλά για κάποιες διεκπαιρεώσεις του ναού, αλλά το ότι υπάρχει χοροδία μεγάλων, το ότι γίνεται κύκλος συγκεκριμένο. Ναι. Προσπαθείτε να τους... Εμείς έχουμε κάνει και ένα μεγαλύτερο βήμα. Mm-hmm. Όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτησες που διακονούν την Εκκλησία τους έχουμε κάνει ένα ξεχωριστό κύκλο. Των συνεργατών, έτσι λέγεται. Οπότε εκεί, κάθε εβδομάδα που συναντάμε, αφού δεν μιλάμε για το Θεό, για την Αγία Γραφή, αναλύουμε τις περικοπές των Αποστόλων, τις πράξεις κτλ. Ομιλούμε και τα γεγονότα της εβδομάδας. Πού κάναμε λάθος, πού ήμασταν υπερβολικοί, πού πικράναμε κάποιους. Με αποτέλεσμα να προσπαθούμε την Κυριακή που γίνεται η μεγάλη σύναξη των ενωρητών να διορθώνουμε αυτά τα λάθη μας. Και έτσι θέλω να πιστεύω ότι κρατάμε μια ισορροπία. Mm-hmm. Αλλά προβλήματα πάντοτε θα υπάρχουν, γιατί δεν είμαστε αλάθητοι και μπορεί να κάνουμε και λάθη και χωρίς να το επιθυμούμε. Ή μπορεί κάποια φορά κάποιοι που δεν αγαπάνε την Εκκλησία ή έχουν άλλες επιδιώξεις να δημιουργούν κάποιες καταστάσεις. Και ξέρετε, εμείς είμαστε το αυγό. Είμαστε το λεπτό σημείο. Πρέπει όλα να τα ανεχόμαστε, να τα αποδεχόμαστε, να τους συγχωρούμε, να τους ευλογούμε, να τους αγιάζουμε και να τους καθοδηγούμε εν γη ευθεία. Αυτή η λεπτή ισορροπία φαίνεται ότι επικρατεί για 17 τώρα χρόνια, από ό,τι καταλαβαίνω, ανάμεσα στην ενορία του Αγίου Σπυρίδωνα και στο Δήμο, ναι. Γιατί κάθε φορά που πλησιάζει το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Σπυρίδωνα, πράγματι στείνεται ένα πανηγυρικό τοπίο εδώ στην περιοχή της Τριανδρίας και έχουμε φέτος τα 17η Σπυριδόνια 2009, 1η με 20 Δεκεμβρίου. Τι ακριβώς είναι τα Σπυριδόνια? Πέρα από τις πνευματικές και εκκληματικές δραστηριότητες, έχουμε αναπτύξει έτσι και μία έτσι και άλλες, ας πούμε, εορταστικές εκδηλώσεις με το Δήμο. Είτε φιλοξενούμε άλλες χοροδίες από άλλες ενορίες, από άλλους Δήμους, είτε βυζαντινές χοροδίες, είτε ομιλίες, είτε εκθέσεις, όπως έχουμε φέτος μια έτσι, έκθεση του Γιώργου Θεοτοκά. Έχουμε μια τελετή, ας πούμε, που πραγματοποιεί ο Δήμος και εισερχόμαστε πλέον στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων με τη συμμετοχή όλων των σχολείων και της Εκκλησίας και του Δήμου όλοι μαζί. Έχουμε τα ποιμαντικά αυτά της πανηγύρωσης που κάνουμε. Την πρώτη Κυριακή μετά την εορτή φιλοξενούμε την παιδική του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου με μια δική του συναυλία. Την επόμενη Κυριακή στις 20 του μηνός πάλι φιλοξενούμε χοροδίες και την παιδική χοροδία του Δήμου με χριστουγεννιάτικο θεματολόγιο. Γενικά εξαρτάται πού πέφτει η πανηγυρή μας. Βάζουμε και τις ανάλογες εκδηλώσεις. Μπορώ να πω ότι φέτος θέλαμε να είμαστε πιο λιτοί, αλλά με πιο ουσιώδη πράγματα. Γιατί έχουμε και μια άλλη εκδήλωση που γίνεται το Σεμπλή, τα Τριανδριώτικα, τα οποία διαρκούν 20 μέρες και έχουν χορευτικά άλλα συγκροτήματα. Εμείς
εδώ να βάλουμε τέτοια πράγματα όπως είχαμε συζητήσει με τη Δήμαρχο, αλλά πιο πολύ οι εκδηλώσεις αυτές να είναι πιο πνευματικές, πιο κοντά στην Εκκλησία και στη γιορτή του Αγίου. Λόγω και των Χριστουγέννων, ότι η γιορτή του Αγίου είναι κοντά στα Χριστούγεννα. Ενώ στα Τριανδριώτικα είναι καθαρά του Δήμου εκδήλωση, ναι, η οποία συμμετέχει. Ναι, έχουμε εμείς πάντοτε, πάντοτε. Κοιτάξτε, είναι η ενορία μας, είναι ένα μικρό χωριό. Mm-hmm. Και έχει όλα τα υπέρ και όλα τα κατά. Έχει και Δήμο και Εκκλησία. Προσπαθούμε με τη Δήμαρχο να έχουμε ισορροπίες. Συνεργασία μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα. Αλλά εμείς με καλό πνεύμα συνεργασίας και αγάπης τα επιλύουμε πάντοτε. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με το Δήμο αυτά τα 16 χρόνια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλους. Πάνω απ' όλα από τους ενορίτες. Όπως σας είπα, είναι καλός κόσμος, απλός κόσμος, ταπεινός κόσμος, εκκλησιαζόμενος, με βαθύτατο θρησκευτικό φρόνημα. Μετέχουν σε όλα σχεδόν τα μεγάλα και κορυφαία γεγονότα εδώ, είτε τα ποιμαντικά, είτε τα διοικητικά, είτε τα πολιτιστικά όλα. Γενικά είναι το στολίδι του Δήμου η ενορία μας. Με τους ενορίτες. Κάτι τελευταίο σας παρακαλώ. Συνήθως ο κόσμος ζητάει από την Εκκλησία το πνευματικό, όπως είπατε. Εσείς έχετε βάλει και πολύ όμορφα κάποιες εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου και έτσι το όνομα του Αγίου και η γιορτή του γίνεται ακόμη πιο μεγαλοπρεπής. Από εκεί και πέρα, στο φιλανθρωπικό κομμάτι, θέλω να δω ποια είναι η παρουσία, να μου πείτε ποια είναι η παρουσία του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα. Κοιτάξτε να δείτε. Όσο τα περισσότερα παλαιότερα χρόνια δεν ήταν τόσο έτσι η συμμετοχή των απόρων προς την Εκκλησία. Δηλαδή δεν φαινόντουσαν πολλοί να επιζητούν βοήθεια κτλ. Όσο περνάει ο καιρός στις μέρες μας, αυτό είναι φοβερά έντονο. Έχουμε σοβαρό έντονο έτσι, τέτοιο πρόβλημα φιλανθρωπίας. Προσπαθούμε με τις εισφορές του κόσμου, με την αγάπη του κόσμου να ανταποκριθούμε. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο φιλανθρωπικό και στο πνευματικό έργο. Δηλαδή, προτιμούμε να μην προχωρήσουμε στην ανέγερση, στην επένδυση, αλλά να ανταποκριθούμε στο φιλανθρωπικό και στο πνευματικό έργο. Γιατί εκεί καλλιεργούμε ψυχές και ανθρώπους. Δηλαδή, μου λέει τώρα ότι τα τελευταία χρόνια είναι πιο αύξημενο. Έχουμε περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι να ζητήσουν βοήθεια. Έτσι, ναι. Να ζητήσουν βοήθεια. Έχοντες όμως βοήθεια, όχι να κοροϊδέψουν, που έχουν βοήθεια. Η Εκκλησία προσπαθεί, αλλά δεν μπορεί να καλύψει το κενό τους. Προσπαθούμε όμως. Μετέχουμε. Έχουμε μια κατάσταση ανθρώπων, τους οποίους θα δίδουμε βοηθήματα. Έχουμε κάποιους φοιτητές που ενισχύουμε, άλλους με φάρμακα, ανθρώπους που είναι κλινήρης. Δίδουμε δύο φορές το χρόνο, κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, μεγάλα έτσι, θέματα προς ενίσχυση των ημερών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα. Κάποιες φορές και επιμέρους δίδομα όταν βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, καλύπτουμε κάποια ρεύματα, έτσι, ΔΕΗ και τέτοια. Ό,τι ανάγκες υπάρχουν και μπορούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τα καλύπτουμε. Αλλά κανένα δεν εκδιώχνουμε. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορούμε να καλύψουμε ποσά ολόκληρα, αλλά η συμμετοχή μας και η παρουσία μας θα είναι σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κίνηση, ροή χρήματος στην ενόρια. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη για να γίνει. Να σας πω κάτι. Εδώ είναι που συγκινιόμαστε ότι οι Τριανδριώτες είναι φιλάνθρωποι. Όταν είναι για θέμα φιλανθρωπίας και συμπαράστασης κάποιου αδελφού τους, ανταποκλίνονται πλήρως. Και μάλιστα με ποσά που μας εκπλήττουν. Και ξέρετε, πάντα δεν είναι όλες οι περιπτώσεις που μπορείς να δίνεις δημοσία το όνομα του ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Εμπιστεύονται όμως στην Εκκλησία, φέρνουν τον οβολόν τους στην Εκκλησία, γίνεται καταμέτρηση, το αποδίδουμε εμείς εκεί που πρέπει. Και όταν κάποια φορά είναι κάτι να το ανακοινώσουμε ή να πούμε ο τάδε, μέχρι και στο σπίτι πηγαίνουν και συμπαρίστανται με κάθε τρόπο, είτε στα παιδιά, είτε με υλικά αγαθά, είτε με χρήματα, είτε με ένθεση, ό,τι έχουν ανάγκη. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, καλύτερα να αργήσει να τελειώσει η αποπεράτωση του ναού και να βοηθάει τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο. Εδώ όμως υπάρχουν και εκείνοι που στεναχωριούνται και το αναγνωρίζουν, λένε ακόμα δεν τελειώσαμε. Λέω τα καλά έργα αργούν. Προτιμότερο είναι να βαδίσουμε σιγά σιγά παρά να χρωστάμε και να μας παίρνουν τηλέφωνα. Εδώ ανησυχούν κάποιοι. Καλώς ανησυχούν, αλλά σε έχουν εμπιστοσύνη. Θα γίνουν. Γιατί καμιά φορά ρίχνουμε πίσω αυτές τις εργασίες, όπως λέει ο κόσμος, κάνετε ντουβάρια. Γιατί δόξα τω Θεώ μπήκαμε μέσα, μπορούμε να εκκλησιαστούμε, μπορούμε να έχουμε τη θέρμασή μας, να ασκήσουμε ελευθέρως και κανονικά τα πνευματικά μας.
αλλά η ψυχή, ο άνθρωπος, αυτή είναι η ζωντανή παρουσία του το ομοίωμα του Θεού. Ο άνθρωπος. Και πρέπει να φροντίσουμε και τον άνθρωπο, για να έχουμε και συμμετοχή εδώ. Έτσι, καμιά φορά τα ρίχνουμε πίσω. Αλλά προσπαθούμε και εκεί να έχουμε ισορροπίες. Καλή συνέχεια λοιπόν σε αυτή την άσκηση του έργου. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα και ό,τι επιθυμείτε. Κάθε πρόοδο και ευημερία σε όλους, και σε εμάς και στους ενωρίτες μας, σε όλη τη Μητρόπολη μας, σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν αυτή η μεταλαμπάδευση της πίστης εκφράζεται και με έργα, καθώς συνεργάζεστε με τον προϊστάμενο του ναού. Έτσι. Σε ποιο... Μας έχει επιλέξει σαν συνεργάτες και με έγκριση του Δεσπότου. Ο καθένας στο πόστο του. Κοιτάξτε, υπάρχει καταμερισμός εργασίας. Και ο αγράμματος χρειάζεται και ο εγγράμματος χρειάζεται. Δεν έχουμε είσαι μορφωμένοι, είσαι αμόρφωτοι. Όχι. Ο καθένας διακονεί το ναό με τον τρόπο του, γιατί χρειάζονται πολλά χέρια. Και το Ταμείο της Φιλοπτώχου και το Ιερανική Επιτροπή και οι συνεργάτες εκεί, η Εκκλησιαστική Επιτροπή, και να βοηθήσουν τον ναό. Αλλά και όταν κοινοποιήσει από το βήμα ποιος μπορεί να βοηθήσει εν ώψη της πανηγύρος, υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται. Και ο καθένας με τον τρόπο του βοηθά όσο νομίζει, γιατί μας βοηθάει. Πιστεύουμε πολύ στον Άγιο και στο ότι είναι θαυματουργός, και ό,τι επικαλεστούμε, τουλάχιστον εγώ, με βοηθά σε πάρα πολλά πράγματα και τον λατρεύω. Και στα εγγόνια μου έτσι έχω δώσει αυτή τη γραμμή. Και στο παιδί μου. Μάλιστα. Κυρία Μαργαρίτα, εσείς σε ποιον τομέα δραστηριοποιήσετε εδώ στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα? Τώρα στο πανηγύρι έχουμε στην κάτω αίθουσα μία έκθεση κεντυμάτων και διαφόρων προϊόντων που μας τα φέρνουν. Έτσι, ο καθένας ό,τι έχει. Είμαι υπεύθυνη για εκείνο. Είμαι υπεύθυνη για τις κυρίες που είπε ο πατήρ Αντώνης, ότι κάθε Πέμπτη κάνει ένα κύκλο, εκδρομές που κάνουμε. Είμαι υπεύθυνη για τις εκδρομές. Αλλά είμαι παντού. Είμαι στα μνημόσυνα, είμαι σε κάθε εκδήλωση. Όπου και αν χρειάζομαι, είμαι παρούσα. Γιατί στα μνημόσυνα χρειάζονται κάτω κυρίες, ακόμη και για τον νεροχύτη και για το σερβίρισμα του καφέ. Είμαστε πολλές, βέβαια. Υπάρχει συνεννόηση αν έχουμε κάποιο εμπόδιο να το καλύπτει κάθε μία, να απουσιάζει, την καλύπτει άλλη. Αλλά όπου αλλού χρειάζεται. Τώρα, επί παραδείγματι, που ετοιμάζουμε την πανήγυρη, εγώ είμαι υπεύθυνη για τις κυρίες που θα βοηθήσουν. Οπότε οργανώνεται βασικά ουσιαστικά πράγματα για πανηγύρι. Ναι. Εσείς, κυρία Ελένη? Συγκεντρώνεται πολλά πράγματα. Εγώ βγαίνω, είναι θεσμός και ανταποκρίνεται ο κόσμος της Τριανδρίας στα καταστήματα. Από χθες και σήμερα και αύριο ενδεχομένως συγκεντρώνουμε δώρα. Ο καθένας προσφέρει οτιδήποτε έχει. Δεν μας γυρίζει κανένας πίσω, με πολύ χαρά. Και το περιμένουν και μάλιστα με ρωτούν πότε θα βγείτε, όταν θα μας πει ο πατήρ Αντώνιος. Μάλιστα. Σας λέω. Πείτε μου λίγο, παρακαλώ. Δεν θα μπορούσε κάποια κυρία της ηλικίας σας, με εγγόνια ή με άλλες ασχολίες, να καθίσει στο σπιτικό της και να ασχοληθεί με τα εγγόνια? Τι βρίσκεται που σας γεμίζει εδώ στον ναό, ώστε να θυσιάζετε την χαρά των εγγονών? Κοιτάξτε, πολλές κυρίες που έχουν και εγγόνια και είναι ένα εμπόδιο, δεν μπορούν να έρθουν ενώ έχουν θέληση. Τώρα η κυρία Ελένη έχει τα εγγόνια της, αλλά πάλι ξεφεύγει. Τι σε δίνει? Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα της προσφοράς, που είναι τελείως ανιδιοτελής. Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι έχουμε και μισθό. Και ο πατήρ Αντώνιος πάντα το λέει, ότι όλοι όσοι προσφέρουν στο ναό, το κάνουν με ανιδιοτέλεια και με χαρά. Από εκεί και πέρα είναι μία προσφορά στον Αγιό μας πρώτα απ' όλα. Έχεις μία όμορφη συνεργασία με όλους τους άλλους που παίρνουν μέρος. Για μένα που δεν ήμουν πάντα οικιακά, που λέω, νοικοκυρά, και δεν είχα πολύ να ξεφύγω από το σπίτι, ήταν κάτι άλλο, με γεμίζει. Μπορεί και να με κουράσει, βέβαια, και όλα, ορισμένες φορές. Αλλά είναι κάτι που ύστερα βρίσκεσαι πιο πολύ στο ναό. Γεμίζει λίγο η ψυχή σου από το μεγαλείο της θρησκείας μας. Σε κάνει να είσαι πιο λογικός, πιο ταπεινός, πιο καλός.
Τι άλλο να πω. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι. Μου λείπει όταν δεν έρθω στην εκκλησία και πρέπει να είμαστε σχεδόν κάθε Κύριε, όχι σχεδόν απαραίτητος εδώ, γιατί χρειαζόμαστε, όπως σας είπε και η κυρία Μαργαρίτα, ηρεμό στην εκκλησία, προσεύχομαι. Και πολλές φορές και τα εγγόνια μου, όταν τα πω, θα σας πάω να κοινωνήσετε. 7 η ώρα είναι όρθια, δεν κρατιούνται, δηλαδή με πολύ χαρά. Και είναι κάτι που το χαίρομαι και λέω να συνεχίσουν έτσι σε αυτό το ρυθμό, να είναι φωτισμένα μέσα στην εκκλησία, γιατί οι εποχές μας λιγάκι δυσκολεύουν και μας τρομάζουν αυτά. Πρέπει εμείς να τα καθοδηγήσουμε, να πάρουν πάντα ένα σωστό δρόμο. Πάντα έχουμε πάρα πολύ νέες μητέρες και γιαγιές βέβαια, με μικρά παιδάκια για Θεία Κοινωνία. Mm-hmm. Πάντα είναι γεμάτη εκκλησία. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Και είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Καθημερινά γίνονται θαύματα στη συνείδηση εδώ του κόσμου. Σούμε, μια γυναίκα δεν μπορούσε να προχωρήσει, ήρθε εδώ, προσευχήθηκε, με πατερίτσα, είχε κάποιο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι να τα πούμε, να μην σκανδαλίσουμε και πού να γίνονται θαύματα. Και ξέρετε, τα γελιοποιούν κάποιοι αντιφρονούντες κτλ. Ο κόσμος γνωρίζει και την αγάπη και την παρουσία του Αγίου είναι έντονη σε κάθε μας βήμα. Ακόμη και στη διοίκηση και στους ιερείς και στη διοίκηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, σε κάθε πρόβλημά μας που επικαλούμαστε τον Άγιο, βρίσκουμε διεξόδους και λύσεις των προβλημάτων μας. Αυτό και μόνο για μας είναι θαύμα. Και μόνο που το λείψανό του είναι άφθαρτο και υφίσταται και υπάρχει, και εσύ είδατε όταν μεταφέρθηκε το χέρι του Αγίου σε κάποιες πόλεις και εκτός Ελλάδος και εντός Ελλάδος, κόσμος ηρωή. Αλλά και η παρουσία του κόσμου και το ανεπτυγμένο θρησκευτικό συνέστημα των τριανδριωτών, αυτό δηλώνει ένα θαύμα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι, περίπου σαν του Πολιούχου μας, όχι σαν αξιοκοινό, είναι κάτι μεγαλύτερο, περίπου σαν αυτό του Αγίου Δημήτριου, ένα μεγάλο πανηγύρι που γίνεται προς τιμήν του Αγίου Συμπερίδωνα. Θεωρείτε τυχαίο ότι το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα έχει παραμείνει άφθαρτο για τόσα χρόνια? Όχι. Λέγει στο απολυτίκιο του Αγίου μας ότι υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, εκεί ο Άγιος Σπυρίδων είναι το ορόσημο που χωρίζει τη Δύση από την Ανατολή. Χωρίζει δηλαδή την Καθολική Εκκλησία από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό και μόνον λέει πολλά. Εκεί ο Άγιος. Βέβαια υπάρχει και ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος Διονύσιος παρακάτω. Είναι οι τρεις αυτοί που μορφύνουν τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους και χωρίζουν τις δύο εκκλησίες. Ο Άγιος Σπυρίδων, όπως είπα, δεν άφησε περγαμήνες. Αλλά είχε την πραότητα μέσα του. Ήταν πράος άνθρωπος, ήταν φιλάνθρωπος άνθρωπος. Αγαπούσε τους ενωρίτες του, το πίμνιο της Μητροπόλεως του. Και ο ίδιος αναδείκνυε μορφές εν τη ταπεινώση. Εν τη ταπεινώση την ιδία την οποία είχε ο ίδιος, κέρδισε τα υψηλά και τα ουράνια και τα μόνιμα. Αλλά ήταν τόσο ταπεινός, τόσο θαυματουργός, τόσο πιστός άνθρωπος, που όπως είπα πρωτήτερα, ότι και εν ζωή ευρισκόμενος έφτιαχνε θαύματα. Όπως τον Αυτοκράτορα τον Μέγα Κωνσταντίνο από μια ασθένεια, και τον Κωνσταντίνο από μια ασθένειά του, ο ίδιος τον εθεράπησε και έδωσε άδεια ο ίδιος ο Αυτοκράτορας να μπαίνει μόνος του μέσα στο παλάτι, να τον βοηθάει, να τον αγιάζει τον Αυτοκράτορα, να τον θεραπεύει. Και όταν εις αντάλλαγμα αυτόν ο Αυτοκράτορας ήθελε να του δώσει το ανάλογο σε χρήματα για τη Μητρόπολη του κτλ., δεν τα δέχτηκε. Ήταν και αφιλοχρήματος. Ήταν και αφιλοχρήματος. Γι' αυτό και σεμνύνεται ο κόσμος, όπως είπα. Και γι' αυτό και τόσοι άλλοι θεοφόροι πατέρες μετήχαν στην Οικουμενική Σύνοδο, πέρα των μεγάλων πατέρων που ακούγονται από τα συγγράμματά τους. Αυτός ήταν στη χωρία των υπολείπων επισκόπων. Όμως κι όμως βλέπετε ότι μέχρι και σήμερα είναι το ζωντανό παράδειγμα, είναι το σέμνομα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ήταν και ο Άγιος Νικόλαος, αλλά γι' αυτόν λένε ότι ήταν ο υπέρμαχος της Οικουμενικής Συνόδου της πρώτης, που με την πιο απλό τρόπο και την απλότητά του έμεινε στην Σύνοδο αυτή με ανεξίτηλα γράμματα, με την παρουσία του δηλαδή.